Πίστοι δρόμοι, εγκλωβισμένοι οδηγοί, τροχαία ατυχήματα, διακοπές ρεύματος και νερού και δεκάδες ακόμη προβλήματα άφησε πίσω του ο χιονιάς που πλήττηκε την Αχαΐα. Έστω κι αν η κατάσταση από το πρωί ήταν σαφώς βελτιωμένη. Τα ορεινά του νομού έχουν ντυθεί στα λευκά, με το χιόνι να φτάνει ακόμη και το μισό μέτρο, ενώ τα συνεργεία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Καλαβρίτων έδιναν μάχη από χθες τα ξημερώματα για να κρατήσουν ανοιχτό το επαρχιακό οδικό δίκτυο, στο οποίο η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Όλη τη νύχτα, κάτοικοι των ορεινών χωριών έμειναν χωρίς ρεύμα. Άλλοι είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους. Στην επαρχιακή οδό Πούντας Καλαβρίτων, τα οχήματα, ανάμεσα στα οποία και λεωφορεία, ακινητοποιήθηκαν για αρκετή ώρα λόγω σφοδρής χιονοθύελλας. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα δούλευαν πυρετοδός για να ανοίξει ο δρόμος και να ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση κυκλοφορίας. Επίσης, μια εξαμελής οικογένεια εγκλωβίστηκε στην Τσαπουνιά και διανυκτέρευσε στην περιοχή. Ο απεγκλωβισμός τους έγινε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά τα Χριστούγεννα θα μείνουν αξέχαστα σε μικρούς και μεγάλους. Στο μαγικό σταθμό, στην καρδιά της Καλαμάτας, το σκηνικό θυμίζει παραμύθι. Με οικοδεσπότη τον Άι Βασίλη, σε ένα ονειρεμένο εργαστήρι, η ατμόσφαιρα είναι μαγική. Τι ξωτικά και νεράιδες, τι θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις καραγκιόζι, τι συναυλίες καραόκε και αμέτρητα παιχνίδια για γέλια και διασκέδαση. Τι εκπλήξεις, όλα θα τα ζήσετε στο μαγικό σταθμό. Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο χωριό σας περιμένει στο παλιό σταθμό ΟΣΕ, στην καρδιά της Καλαμάτας. Αυτές είναι οι γιορτές, παιδιά! Το χριστουγεννιάτικο χωριό ανοίγει τις πόρτες του και σας υποδέχεται από το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Είστε όλοι καλεσμένοι!